Κάτσε, γιατί έχω πολλά χαρτιά. Στα 7 να συμφωνήσουμε. Ε? Να συμφωνήσουμε στα 7, λίγο πάνω. 17 είπατε. Δεν ακούω. Θα τα πω γρήγορα, μην αγχώνεστε. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επειδή βλέπω και εγώ όνειρα που λέει ο κύριος Μητσοτάκης προηγουμένως και απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι και με τόσο αστική ευγένεια, επειδή βλέπω και εγώ όνειρα, είδα ένα όνειρο χθες το βράδυ. Φαντάσου, Βασίλη Κικίλια και κύριε Κοντοζαμάνη, να αντιμετωπίζατε την πανδημία έχοντας όριο δαπανό στο ΕΣΥ 1.500.000 και όχι 1.940.000 που το φτάσαμε εμείς. Φαντάσου να αντιμετωπίζατε την πανδημία, αυτό ονειρευόμουν, έχοντας όριο δαπανών του ΕΟΠΗ 3% και όχι 3,5 που το φτάσαμε. Φαντάσου να μην είχαμε καλύψει την ανασφάλιση τους. Φαντάσου, γιατί με το προσωπικό θα πούμε 5 πράγματα, να μην είχαμε κάνει 19.500 διορισμούς, από τους οποίους 8.500 μόνιμοι. Οι άλλοι συμβασιούχοι διαφόρων λογιών, με καθαρή εισρωή στο ΕΣΥ από αυτό που μας δώσατε σε αυτό που σας παραδώσαμε, 11.000 ανθρώπους παραπάνω, εργαζόμενους. Φαντάσου ότι αντιμετωπίζαμε έτσι την πανδημία. Και εσείς υπονομεύσατε από την πρώτη μέρα το σχέδιο που είχαμε για το προσωπικό. Σας παραδώσαμε έτοιμες πεις. 1.000 γιατρούς το χρόνο, 1.500 λοιπό προσωπικό. Είχαμε προκηρύξει τους 900 γιατρούς, το σταματήσατε, το ξαναπροκηρύξατε κουτρουβαλώντας 28 του Φλεβάρι όταν πήγε να φουντώσει η πανδημία. Τους 1.500 που υπάρχει, που είχε γραμμένη πίσω από πέρυσι, γιατί δεν έχετε προκηρύξει ακόμη. Και μάλιστα, Βασίλη, το ανακοίνωσε το Δεκέμβρη. Δεν έγινε καμία προκήρυξη. Από το Δεκέμβρη το ανακοίνωσε που το είχαμε έτοιμο από πέρυσι το 19. Και βέβαια, έχετε μπλοκάρει τότε αυτό που είπαμε, με την που πέτυχε στη διαπραγμάτευση και η Όλγα Γεροβασίλη και η Μάρη Λίζα με τους θεσμούς, ότι μπορούμε να έχουμε για το σύστημα υγείας για τα 19, 20, 21, 22 10.000 προκηρύξεις μονίμου προσωπικού. 1.000 γιατρούς και 1.500 το χρόνο. Το 2020, τώρα στην πανδημία, στην κακομοιριά, υπογράψατε επίσης για τους φετινούς 2.500 μόνιμους διορισμούς? Όχι. Αυτό που κάνατε είναι, και έπρεπε να το κάνετε και το στηρίξαμε με το μηχανισμό που ο Ανδρέας πριν, που τον ετοιμάσαμε, έτσι. Ναι, θα φύγει αυτό που να είναι. Λοιπόν, αξιοποιήσατε το μηχανισμό του επικουρικού προσωπικού και προσλάβατε, δεν 4.000, από το δικό μας το μέτρημα είναι γύρω στους 2.500 με 2.600. Και υπολογίζεται προφανώς και τις κόμοι, οι οποίοι από το ΝΕΟΔΗ, οι οποίοι διορίστηκαν με τη σειρά που κάνανε την έτσι, την προτεραιότητα για τις κινητές μας. Έτσι το βγάζετε αυτό το νούμερο. Η πραγματική ενίσχυση είναι αυτή. Μην λέμε ό,τι θέλουμε. Τα έχουμε μετρήσει. Φαντάζομαι, έτσι, να είχατε πάρει, πώς το λένε, να αντιμετωπίσαμε την πανδημία χωρίς να έχει πάρει το ΕΚΑΒ 340 άτομα μόνιμο προσωπικό παραπάνω από αυτό που είχαμε παραλάβει εμείς. Φαντάζομαι να μην είχαμε πάρει, να μην είχαμε αλλάξει 350 ασθενοφόρα. Φαντάζομαι να μην είχαμε ανοίξει τις δύο βάσεις αεροδιακομιδών, τις τρεις, Σύρο, Χαλκιδική για τα καλοκαίρια και το Άκτιο. Χθες τα είπαμε, χθες μην ξαναλέω για το ΕΚΑΒ χθες και το σχέδιο ιδιωτικοποίησης με τον φίλο επιχειρηματία κύριο Βασιλάκη. Φαντάζομαι να μην είχαμε φτάσει στα νοσοκομεία εκεί που χρωστάγανε 730 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν τους έμενε σέντ στα ταμεία τους, να χρωστάγανε για 730 όπως συνέβαινε 31 του 2014, και όχι αυτό που σας παραδώσαμε, στο οποίο είχαν και 260 εκατομμύρια θετικό ταμιακό πλεώνασμα, αν ξεπλήρωναν ό,τι είχαν ξοδέψει μέχρι τότε. Εκεί πατήσατε. Και επειδή εγώ δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω, είπε ο κ. Μητσοτάκης προηγουμένως για τις ΜΕΘ. Λοιπόν, αν τα 568 είναι λίγα για συνθήκες μη πανδημίας, τα 438 που μας παραδώσατε τι είναι? Γιατί τόσο μας παραδώσατε? 438. Και τα κάναμε 568 σε συνθήκες μνημονίου. Και με τις κερατάς πάνω από την κεφαλή μας να μας λένε κόψε αυτό, κάνουμε εκείνο. Έτσι. Και βέβαια, το λέω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ ήρθα την πρώτη μέρα και σου είπα, έτσι θα αυξηθούν
Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό κάνατε. Γιατί όταν ήρθα μέσα, σας είχαν πει ότι μέχρι 100 κρεβάτια μπορούμε να αυξήσουμε. Και σας είπα τα 600 μπορούν να γίνουν 1200 έτσι. Και βέβαια το μέτρημα δεν είναι απολέστο. Πρόσεχε τώρα. Τα 130 που είναι η υπόταση που έκανα με τα κρεβάτια των ΜΑΦ, των εγκαυμάτων, των πλαστικών που έχουν τον εξοπλισμό και μπορούν να μετατραπούν, τώρα αρχίζουν και τα κουτσουρεύουν από ό,τι μαθαίνω. Τα κλείνουν. Δημιουργήθηκε μια τιμωτά, αλλά τώρα τα κλείνουν. Η πραγματική εισρωή στο ΕΣΥ είναι 130 με 140 κρεβάτια τα καινούρια που αναπτύχθηκαν. Και βέβαια, σε αυτό πατήσατε, στο ότι δεν υπήρχε μία καινή θέση μόνιμου γιατρού. Τις είχαν προκαλύψει όλες. Πήρατε νοσηλευτικό προσωπικό από αυτό που προσλάβατε αυτούς τους μήνες. Μη μετράτε του ιδιωτικού τομέα και 140, οι 70 υπήρχαν και πριν. Οι άλλες 70 ήρθανε, δεν χρησιμοποιήθηκε καμία από αυτούς που πήγαν να κάνουν αρπαχτή του ιδιωτικού τομέα με τα 1600 που τους δώσατε. Και ελπίζω να μην τα πάρουν γιατί δεν τα χρησιμοποιήσανε αυτά τα κρεβάτια. Δεν χρειάστηκε, ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Λοιπόν, θέλω να τελειώσω με δύο πράγματα. Πρώτον, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε τώρα, αφήστε τις δωρεές κατά μέρος τώρα. Αφήστε τις δωρεές κατά μέρος. Και εμείς χρησιμοποιήσαμε και το αγγλικά. Εμείς όμως δώσαμε αυτά τα 4 χρόνια και είναι νούμερα. 30 εκατομμύρια ευρώ από το αποθεματικό του Υπουργείου Υγείας. Έχετε δώσει μισό ευρώ για έργο. Είστε ένα χρόνο κυβέρνηση τώρα. Μισό ευρώ για έργο από το αποθεματικό του Υπουργείου Υγείας έχετε δώσει. Όχι. Δώσαμε 50 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εθνικών πόρων του Υπουργείου Υγείας. Δώσαμε. Έχετε δώσει ένα ευρώ. Ένα χρόνο τώρα. Ούτε μισό. Τρίτον, είχαμε 60 εκατομμύρια από τη Δούρου. Γυρίζει τώρα ο Πατούλης και δεν ντρέπεται, δεν σκένεται και δεν ντρέπεται. Και εγκαινιάζει, έτσι, και εγκαινιάζει τα έργα και τους αξονικούς και τους μαγνήτες και τα ΠΕΤ και τα όλα αυτά που τα οποία είναι από τα χρήματα της περιφέρειας. Και δεν αναφέρετε μια κουβέντα. Μας καλέσατε την πρώτη μια-δύο φορές και μετά δεν έρχεται πρόσκληση για να το πούμε ότι είναι δικά μας. Το οποίο Πατούλης ότι είναι δικά του. Λοιπόν, έτσι είναι. 60 εκατομμύρια ήταν αυτά. 23 από τη Siemens, τα οποία τα δρομολογήσαμε και αυτά έρχονται πολλά. 23,5 από το υπερπλεώνασμα του 18, εδώ μια παρένθεση, έχει σημασία αυτά τα στοιχεία και θέλω να ακουστούν. Στον Άγιο Σάβα έχει μπει μαγνήτης, δεύτερο ακτινοθεραπευτικό, PET και δεν λειτουργούν. Κυρία Μπαλαούρα, τι κάνει, τα και τα βλογάει. Έχουν μπει εδώ καιρό. Όπως και σε άλλα νοσοκομεία. Και στο Αγία Όλγα μπήκε ο μαγνητικός, εκεί αρχίζει να λειτουργεί. Λοιπόν, 3,5 εκατομμύρια από το υπόλοιπο του αντικαρκυνικού εράνου, αυτό που έκανε κόλυβα ο Αβραμόπουλος με τις διαφημιστικές δαπάνες του Κελπνό. 19 αξονικοί με το πρόγραμμα του ΟΕΠΗ, μπαίνουν όλοι, έχουν μπει. Πώς έχουν λειτουργήσει από αυτούς, αυτό είναι ένα πρόγραμμα 240 εκατομμυρίων ευρώ που έχει υλοποιηθεί από εμάς, όταν ήμασταν εμείς απάνω, τα 130. Πολλά έχουν υλοποιηθεί και μετά. Σπρώξτε και τα υπόλοιπα. Και θέλω να δω τα δικά σας τώρα. Πούντα. Ένα χρόνο που στα πάνω, εδώ που έρχονται και λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, πούντα ο προγραμματισμός ο δικός σας που είναι. Λοιπόν, ακούστε. Η επόμενη περίοδος, τώρα που περνάει ο πρώτος γύρος της πανδημίας και ελπίζω να μην έχουμε και δεύτερο, θα συγκρουστούν μεγάλα πολιτικά σχέδια. Εσείς κάνατε πίσω. Γιατί τρομάξατε και με τον κορονοϊό και με την ιστορία αυτή. Οπότε όλες αυτές οι αερολογίες που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα ανατριχιάξετε μόλις δείτε το ΣΔΙΠ, που τα έλεγε τον προϋπολογισμό, και τώρα λέει στηρίζουμε, θα σας ξαναπιάσουν τα συμφέροντα τα οποία θέλουν, για να πάμε στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, η σύγκρουση θα είναι μεγάλη αύριο μεθαύριο. Εάν προχωρήσετε αυτά τα σχέδια που βλέπω ότι τα προχωράτε. Και αυτό φαίνεται από ότι κατάτε στη θέση του κάποιου ανθρώπου σαν τον Καρβέλη, στην ΕΚΤΗ είπε, ο οποίος πήγε να κάνει αρπαχτές με εταιρείες συγγενών του και offshore και μάλιστα φτιάχνει το νομοθετικό πλαίσιο να τον καλύψετε. Λοιπόν, εμείς αποδείχτηκε στην κρίση ότι αυτό που μπορεί να θωρακίσει μια χώρα υγειονομικά είναι το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν είναι ο ιδιωτικός τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας πήγε να κάνει αρπαχτές. Δώσα 30 εκατομμύρια για τον. Πώς το λένε, για τις εξετάσεις του ΕΟΠΗ. Πώς έχουν καταναλωθεί από αυτά.
Πηγαίνει ο κόσμος και πληρώνει στις ιδιωτικές κλινικές για να κάνει ή στα ιδιωτικά εργαστήρια για να κάνει το τεστ COVID ή το οτιδήποτε. Συνεχίζει και πληρώνει και το κάνει. Δεν το κάνει τζάμπα, συνεχίζει και πληρώνει εκεί. Δεν καλύπτει τίποτα ο ΕΟΠΗ. Λοιπόν, χρειάζεται νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την υγεία και θα κλείσω με αυτό. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να λέμε ότι αναγνωρίζουμε το έργο χωρίς να τους εντάξουμε στα βαρέα κινδυνά και να προχωρήσουμε σε διπλασιασμό και τριπλασιασμό των μισθών του υγειονομικού προσωπικού. Αυτό θα είναι η επόμενη μεγάλη μάχη. Έτσι αναγνωρίζει το έργο και έτσι σπάς και το κοινωνικό συμβόλαιο της προηγούμενης περίοδου που χρεοκόπησε τη χώρα, που έλεγε δεν σε αμείβω για τη δουλειά που αξίζει αυτό που κάνεις, αλλά σου επιτρέπω να παίρνεις μίζα από αυτό που σου αναλογεί. Αυτό χρεοκόπησε τη χώρα. Τώρα, με κόλυβα και με ψίχουλα δουλειά δεν γίνεται. Πρέπει να πάμε στο 7% του ΑΕΠ. Πρέπει από το 1 δις που λέμε να δοθεί στον χώρο της υγείας τώρα άμεσα να πάει το μεγαλύτερο κομμάτι σε αυτής της αμοιβών για να το δει πραγματικά αυτός ο κόσμος. Και βέβαια, Πολάκη, ευχαριστούμε. Η μονιμοποίηση δεν μπορεί να αφορά μόνο του όποιο επικουρικό προσωπικό μπήκε τώρα. Πρέπει να αφορά και τους 4.000 του ΑΕΔ. Πρέπει να αφορά και επικουρικό προσωπικό που υπηρετούσε ή που και αυτό έβαλε πλάτη στην αντιμετώπιση της πανδημίας στο προηγούμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπαδόπουλος, βουλευτής Τρικάλων του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.